Επιστροφή εδώ στο στούντιο της Κρήτης σήμερα, τέταρτο μέρος της εκπομπής και σε αυτό το μέρος, όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει, θα μιλήσουμε για τα νεφρά μας, που φαίνεται ότι είναι ίσως, παρότι δεν το έχουμε βάλει και πολύ στο μυαλό μας, ένα από τα πιο σημαντικά όργανα για την υγεία μας. Καλωσορίζουμε στο στούντιο και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη μας χαρά το διευθυντή της νεφρολογικής κλινικής του Παγνή, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Στυλιανού, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Τιμή μας και χαρά μας να είμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Ξέρω ότι δεν είστε πολύ της τηλεόρασης και είναι χαρά μας που είστε εδώ. Και το φίλο μου, τον Μάριο τον Μαρκόπουλο. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε. Εγώ φίλος σας. Αθλητής, έχουμε κάνει τόσα πολλά παρέα, οπότε. Μιλάμε στον ελληνικό. Έτσι ακριβώς, ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί σήμερα είναι σημαντική ημέρα για να μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε συνανθρώπους μας, ώστε να δούνε λίγο τι γίνεται με τους νεφρούς. Τι είναι αυτό το όργανο, θα μας τα πει βέβαια και ο γιατρός μας και ο καθηγητής μας εδώ, και να μπορέσουμε να τους κινητοποιήσουμε λίγο να κοιτάξουν και αυτό το θέμα λίγο παραπάνω. Πάντως είναι, δεν είναι δεύτερη... για να πούμε χρόνια πολλά, έτσι δεν είναι? Όχι, τι χρόνια πολλά. Συγγνώμη για το. Για Παγκόσμια ημέρα νεφρού. Ναι, Παγκόσμια ημέρα, αλλά είναι μέρα συνειδητοποίησης. Ναι, είναι μέρα συνειδητοποίησης, δηλαδή γι' αυτό γιορτάζουμε αυτές τις μέρες. Δεν είναι γιορτή, είναι θέμα. Είναι μέρα ενημέρωσης, συνειδητοποίησης, ούτως ώστε να ξέρουμε πώς θα γνωρίσουμε το πρόβλημα, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, πώς θα το λύσουμε και ποια πρέπει να είναι η στάση μας. Αυτός είναι ο σκοπός της ημέρας αυτής, να μάθει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει για τα νεφρά του, γιατί όντως είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο, πολύ σημαντικό για μας είναι το σημαντικότερο, αλλά προφανώς έχουμε τα καρδιά μας, τον εγκέφαλο και τα νεφρά όμως είναι άρρηκτα δεμένο όργανο με τη λειτουργία όλου του οργανισμού και μπορούμε να το συζητήσουμε και πιο αναλυτικά, αν θέλετε, την αξία τους και τη σημασία τους. Ναι. Κύριε καθηγητά, όταν λέμε νεφρική νόσος, καταρχάς το τελευταίο διάστημα την αποκαλούμε, ναι, έτσι, εντάξει, σωστά? Ναι, μπορούμε να πούμε χρόνια νεφρική νόσο, παλιά τη λέγαμε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, δεν έχει σημασία, σημασία έχει να καταλάβουμε τι εννοούμε. Είπε και ο Μπάμπης πριν από λίγο ότι είναι μια... ύπουλη ασθένεια, σιωπηλή, που δεν την καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ναι, την καταλαβαίνουμε όταν φτάσει στο μη περαιτέρω. Πώς μπορούμε να την καταλάβουμε, ότι κάτι, ναι, δεν πάει καλά? Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς τις περισσότερες φορές ότι υπάρχει πρόβλημα στα νεφρά. Δηλαδή, πρέπει να κάνεις κάποιες εξετάσεις ή να έχεις μια ευαισθησία παραπάνω για κάποια άτυπα ή ήπια συμπτώματα, να πεις θα κάνω εξετάσεις, ώστε να αποκαλυφθεί το πρόβλημα. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι έκδηλο, δηλαδή σε ένα κολικό νεφρού το καταλαβαίνεις, πονάς υπερβολικά, θα πας στον γιατρό. Αλλά συνήθως δεν είναι έτσι. Τις περισσότερες φορές έρχεται ύπουλα σε όλες τις ηλικίες. Οπότε πρέπει να υπάρχει αυτή η επαγρύπνηση και να γίνεται ένας έλεγχος των νεφρών τακτικά. Δηλαδή κάθε χρόνο, ας το πούμε, ή κάθε δύο χρόνια, ανάλογα από την ηλικία, θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος αυτός. Ειδικά σε ανθρώπους που πάσχουν από διαβήτη και υπέρταση. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν πολύ τακτικό έλεγχο για τα νεφρά τους. Και όταν λέμε έλεγχο για τα νεφρά, εννοούμε την ουρία, την κρεατινίνη, έτσι, τους ηλεκτρολίτες, μια εξέταση ούρων, η οποία είναι η φτηνότερη εξέταση και δυστυχώς δεν γίνεται τακτικά. Πολύ πιο τακτικά κάνουμε βιταμίνη D, ας πούμε. Παρά ούρων. Ναι, παρά εξέταση ούρων. Η εξέταση ούρων είναι πάμφθηνη και δίνει πάρα πολλές πληροφορίες, όχι μόνο για τα νεφρά. Πάντα θα έπρεπε, κύριε καθηγητά, όταν κάνουμε μια απλή γενική εξέταση αίματος, να συνοδεύουμε πάντα και με μια εξέταση ούρων. Ναι, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι πλέον κανόνας. Δηλαδή, γενική αίματος, γενική ούρων. Πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Σας πληροφορώ ότι ούτε στα νοσοκομεία γίνεται συχνά γενική ούρων. Είναι κάτι που το ξεχνάμε και αυτό βέβαια το πληρώνουμε κάποια στιγμή. Έτσι. Γιατί μπορεί πολύ γρήγορα να σου δώσει πληροφορίες και πολύ φτηνά για τη συνολική υγεία του οργανισμού και για τα νεφρά. Έτσι. Εκεί τώρα τι μπορεί λοιπόν να μας δώσει ένα μήνυμα, να μας θορυβήσει, ίσως λίγο να το ψάξουμε? Κοιτάξτε, θα σας πω. Με τα νεφρά ισχύει το εξής. Συμπτώματα και σημεία των νεφρών αφορούν όλο το σώμα. Δηλαδή μπορεί να έχει συμπτώματα από το δέρμα, από τα αστά, από τις αρθρώσεις, από την καρδιά, από τον εγκέφαλο, από παντού, από τα περιφερικά νεύρα. Από τα νεφρά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή οι εκδηλώσεις των νεφρών αφορούν όλη την παθολογία. Επομένως, γενικά όταν έχουμε ένα σύμπτωμα, παράδειγμα δύσπνοια, ήδη μας τα κάτω άκρα. Αυτό μπορεί να σημαίνει πρόβλημα στα νεφρά. Μπορεί να είναι και από την καρδιά, αλλά συχνά είναι από τα νεφρά. Επομένως, από όλο το σώμα μπορεί να πάρουμε συμπτώματα και σημεία, ευρήματα δηλαδή, τα οποία ξεκινάνε από τους νεφρούς.
Γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμαστε ένα καλό παθολόγο κάθε φορά και ο παθολόγος θα μας κατευθύνει στον νεφρολόγο εάν προκύψει ανάγκη. Αλλά γενικά δεν πρέπει να υποτιμούμε οποιοδήποτε σύμπτωμα ή έβριμα έχουμε από οποιοδήποτε όργανο και από το δέρμα ακόμα, που μπορεί να αφορά τα νεφρά. Έτσι, από τα οστά, οστικές, δηλαδή πόνοι, αρθρώσεις κλπ. Μπορεί να είναι από εκεί, ναυτία, φαγούρα, κνησμός, μπορεί να είναι από τα νεφρά μας. Δεν συζητάω τώρα για πέτρες και αιματουρία. Η αιματουρία είναι έκθυλη, δηλαδή θα την καταλάβεις. Το είδημα, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό, η υπέρταση. Όλα αυτά είναι και ευρήματα, αλλά και παθήσεις που πρέπει να θεραπεύσουμε ταυτόχρονα, δηλαδή το ζάχαρο, η υπέρταση ειδικά, πρέπει να θεραπευτούν προκειμένου να γλιτώσουμε τα νεφρά ή να επιβραδύνουμε την καταστροφή τους, τη βλάβη τους. Αυτά είναι γενικά σε σχέση με τα συμπτώματα. Λοιπόν, να μας δώσει και ο Μάριος έτσι να μας πει. Να συμπληρώσω αυτά που λέει ο γιατρός μας. Από την δική μου προσωπική εμπειρία, όταν εγώ είχα το πρώτο σύμπτωμα που ήταν είδημα στα κάτω άκρα, που με κινητοποίησε, όχι εμένα, κινητοποίησε τη μητέρα μου γιατί ήμουν σε μικρή ηλικία τότε. Τότε ήταν αργά, όπως λέμε. Είναι σιωπηλή η νόσος. Δηλαδή, καταλάβαμε αργά ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους νεφρούς και αρχίσαμε να το ψάχνουμε έτσι πιο αναλυτικά. Δεν είχες κάτι άλλο, εσύ, δηλαδή. Δεν υπήρχε τίποτα, κανένα άλλο σύμπτωμα, καμία άλλη ευαισθησία που να με κάνει να κινητοποιηθώ. Και εμένα και την. Το οποίο, αν το είχες ανακαλύψει νωρίτερα, Μάρη, θα ήταν και διαφορετική η πορεία αυτή τη στιγμή. Ίσως να είχε επιβραδυνθεί λίγο η κατάσταση δική μου, αλλά ναι, Κράκτη, είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν και παθήσεις οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούμε να τις σταματήσουμε, μπορούμε να τις επιβραδύνουμε. Δηλαδή, καμιά φορά, ναι, όταν το ανακαλύψεις νωρίτερα, θα προλάβεις ή θα το σταματήσεις. Κάποιες φορές δεν θα τα καταφέρεις. Έτσι, για παράδειγμα, οι πειραματονεφρίτιδες σε παιδιά, παλιότερα οδηγούσαν σε λευκή ανεπάρκεια. Σήμερα οι θεραπείες έχουν βελτιωθεί, έχουμε πολύ καλύτερη πρόγνωση σε διάφορες παθήσεις, αλλά εξακολουθούμε ακόμα να έχουμε παθήσεις που ξεκινάνε σε οποιαδήποτε ηλικία και στην παιδική και οδηγούν τελικά σε λευκή ανεπάρκεια, γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο να βρούμε τις κατάλληλες απαντήσεις και τα κατάλληλα φάρμακα για αυτές τις θεραπείες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Το λέγαμε αυτό νωρίτερα, κύριε καθηγητά. Λέγαμε ότι μέχρι στιγμής φαίνεται στο κομμάτι του νεφρού να έχουμε επικεντρωθεί λίγο στο πώς θα διαχειριστούμε αυτούς που πάσχουν. Δηλαδή με την αιμοκάθαρση, τα περιτοναϊκά, όλα αυτά. Δεν έχουμε μπει στη διαδικασία της πρόληψης ίσως ή του να βρούμε ένα φάρμακο που να καθυστερεί τα συμπτώματα. Ναι. Ισχύει αυτό. Στο θέμα, στη νεφρολογία, υπάρχουν εξελίξεις, ευχάριστες εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια ειδικά παρατηρείται έτσι μια έκρηξη, ας πούμε, νέων φαρμάκων, τα οποία τα δοκιμάζουμε σε διάφορες μελέτες. Ας πω απλά, στο νοσοκομείο που εργάζομαι τώρα, στο Πανεπιστημιακό, τρέχουμε πάνω από 15-20 κλινικές μελέτες νέων φαρμάκων για παθήσεις του νεφρού. Ήδη κάποια από αυτά έχουν περάσει, ήδη κάποιες από αυτές τις μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα και αρχίζουμε και τις αξιοποιούμε σε παθήσεις που πριν δεν είχαμε καμία θεραπεία. Υπάρχουν εκατοντάδες σπάνιες παθήσεις, που ναι, μεν είναι σπάνιες και αφορούν 2-3 ανθρώπους όλη την Κρήτη, ας πούμε, αλλά όλες μαζί είναι πολλές οι σπάνιες παθήσεις. Εκεί υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις, κάθε μέρα βγαίνουν καινούργια φάρμακα. Και πραγματικά είμαστε έτσι χαρούμενοι. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον να ζεις αυτή την εποχή της έκρηξης των νέων φαρμάκων και της εξέλιξης της θεραπευτικής. Ειδικά στην νεφρολογία είχαμε μείνει λίγο πίσω σε σχέση με την καρδιολογία, τη ρευματολογία, την ογκολογία. Αλλά αυτή την περίοδο ζούμε μια έκρηξη πραγματικά μελετών έτσι, επιστημονικού ενδιαφέροντος γύρω από τις παθήσεις του νεφρού και σιγά σιγά έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Οπότε υπάρχει μια αισιοδοξία γύρω από τη θεραπεία δύσκολων και σπάνιων παθήσεων που παλιά δεν μπορούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο υπάρχει αρκετός δρόμος να γίνει. Αυτό είναι το ευχάριστο έτσι, που ήθελα να σας πω και ευτυχώς είμαστε και εμείς μέρος αυτής της εξέλιξης έτσι, και γενικά στη χώρα μας σιγά σιγά μπαίνουν οι κλινικές μελέτες, είναι κάτι που αποτελεί πλέον καθημερινή πρακτική και οι ασθενείς θέλουν, αγκαλιάζουν αυτό το θεσμό γιατί έχουν πρόσβαση σε νέα φάρμακα, έτσι, και πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Αν σκεφτείτε ότι από το 2000, ας πούμε, μέχρι το 2020, στην πραγματικότητα είχαμε 1-2 φάρμακα τα οποία κίνησαν την νεφρολογία, μέσα στα τελευταία 4 χρόνια έχει γίνει πραγματικά μια επανάσταση, δηλαδή μιλάμε για άλλες 50 φάρμακα καινούρια, τα οποία βγαίνουν
στην κλινική μας πράξη, ας πούμε, και στη φαρέτα τη θεραπευτική που έχουμε. Το οποίο είναι αισιόδοξο. Και μάλιστα, πραγματικά έτσι, νέες παλιές παθήσεις που αφορούσαν κυρίως παιδιά, ας πούμε, σιγά σιγά έρχονται νέα φάρμακα στοχευμένα για αυτές τις παθήσεις. Και πάρα πολύ ευχαριστώ, ναι, αυτό. Ναι. Να έχετε, μάλλον, γιατρές, η φαρέτα σας φάρμακα για να μας βοηθήσετε εμάς. Ναι. Γιατί ο σκοπός σας, ναι, όλων των γιατρών είναι να βοηθήσετε τους ασθενείς σας. Λοιπόν, Μάριε, πάμε τώρα, μιας και το λες, πάμε λίγο και στο ατομικό κομμάτι, δηλαδή στη δική σου έτσι, ιστορία, για να δώσουμε και τα μηνύματά μας στον κόσμο. Ωραία, γίνεται η διάγνωση, στη δική σου περίπτωση, μετά. Μετά ακολουθήθηκαν διάφορα είδη θεραπείων. Βέβαια, η δική μου πάθηση, όπως ξέρει και ο γιατρός πολύ καλά, ήταν μια σπερματονεφρίτιδα έτσι πολύ σπάνια και πολύ δύσκολη. Προσπαθήσαμε να καθυστερήσουμε την κατάληξη στον τεχνητό νεφρό. Το κάναμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, όχι αρκετό. Και μετά από 3-4 χρόνια ξεκίνησα την αιμοκάθαρση, εδώ και 22 χρόνια περίπου, με ένα μικρό διάλειμμα για μια μεταμόσχευση περίπου 2 ετών, 2,5. Ναι. Η οποία, ναι, ήταν ανεπιτυχής. Χειρουργικά ήταν επιτυχής, παθολογικά δεν ήταν επιτυχής. Ναι. Και έγινε απόρριψη μετά από 2 χρόνια. Εντάξει, γενικότερα... Πόσες φορές την εβδομάδα τώρα? 3 φορές την εβδομάδα, σίγουρα, ναι. Με 4,5 ώρες αναφορά. Όπως και είπε και ο γιατρός, και στα φάρμακα έχουμε μεγάλη έτσι, πρόοδο. Έχουμε βέβαια και στην αιμοκάθαρση μεγάλη πρόοδο. Από το 98 που ξεκίνησα εγώ υπάρχει τεράστια πρόοδος και έχουν εφαρμοστεί νέες μέθοδοι όπως η online αιμοκάθαρση. Online αιμοκάθαρση. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Θα μας το εξηγήσει ο γιατρός πιο επιστημονικά. Υπάρχουν εξελίξεις και στην αντιμετώπιση του τελικού στάδιου νεφρικής ανεπάρκειας. Δηλαδή, όταν πια τα νεφρά δεν επαρκούν για να στηρίξουν τη ζωή, έχουμε το μηχάνημα. Είμαστε από τις πιο τυχερές ειδικότητες της ιατρικής, με την έννοια ότι οι ασθενείς μας δεν πεθαίνουν όταν το όργανο καταστραφεί, τελειώσει η λειτουργία του. Έχουμε λοιπόν την αιμοκάθαρση, έχουμε την περιτονιακή και έχουμε το πιο αναπτυγμένο πρόγραμμα μεταμόσχευσης από όλες τις ειδικότητες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι πάνω από 2.500 μεταμοσχευμένοι. Ναι. Την ίδια ώρα βεβαίως, ναι, είναι και 1.200 πόσοι στη λίστα. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία πραγματικά αξίζει να σχολιάσουμε και να θίξουμε σήμερα. Έτσι, το πρόβλημα της λίστας στη μεταμόσχευση. Η χώρα μας είναι πίσω σε αυτό το θέμα. Αν συγκρίνουμε δηλαδή με χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, είμαστε αρκετά πίσω. Χώρες που κάποτε, ας πούμε, εντάξει, ήταν πίσω από εμάς, τώρα μας έχουν ξεπεράσει, κεντρική Ευρώπη, ας πούμε. Ωστόσο, γιατί όμως είμαστε, συγγνώμη σας διακόπτω πίσω, γιατί, ναι, μας είπατε για μεσογειακές χώρες, δηλαδή, ναι, δεν είναι σύγκριση με Βόρεια Ευρώπη. Ναι, είναι θέμα οργάνωσης του συστήματος υγείας, του συστήματος των μεταμοσχεύσεων. Γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία 2 χρόνια και ήδη έχει αρχίσει να αποδίδει, αλλά οι καρποί είναι λίγοι. Δηλαδή, χρειάζεται πραγματικά να δοθεί βάρος στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στις χειρουργικές ομάδες της μεταμόσχευσης, να υπάρχουν παντού ομάδες χειρουργών που μπορούν να πάρουν τα όργανα, που μπορούν να κάνουν επέμβαση, που να μπορούν να κάνουν τη μεταμόσχευση. Χρειάζεται κίνητρα για αυτά τα πράγματα, χρειάζεται ο κόσμος να ενημερωθεί πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχει έτσι ένα κλίμα πολλές φορές αρνητικό σε σχέση με το θάνατο. Δεν έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με το θάνατο, αλλά κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι ο θάνατος είναι πραγματικότητα. Έτσι, δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητα και ότι η ζωή είναι ζωή και πρέπει να την υποστηρίξουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Μάριος έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Τεράστια δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά, πραγματικά. Και μέσα από τα αθλήματα, μέσα από τον αθλητισμό. Δίνεις φοβερό παράδειγμα. Προσπαθώ και εγώ από τη δικιά μου κατάσταση να κινητοποιήσω και τους συνασθενείς μου αλλά και τον κόσμο πάνω στο θέμα της δωρεάς οργάνων, να κινητοποιήσω και τους συνασθενείς μου να καταλάβουν ότι η αιμοκάθαρση μπορεί να είναι κάτι προσωρινό για κάποιο χρονικό διάστημα ή μικρό ή λίγο μεγαλύτερο και να μπορέσουν να κάνουν τον προμεταμοσχευτικό έλεγχο, να μπουν στη λίστα. Και είμαστε στην Ελλάδα, εντάξει, είναι καθυστερεί λίγο το σύστημα λόγω δυσκολιών που υπάρχουν στην οργάνωσή του, αλλά κάποια στιγμή θα χτυπήσει το πολυπόθετο τηλέφωνο
για να μπορέσει να πάει ο ασθενής. Είμαστε πρέπει στα 7 χρόνια αναμονής. 7 χρόνια. Τραγικό όμως, κύριε. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλο διάστημα. Γιατί εντάξει, μπορεί η αιμοκάθαρση να έχει εξελιχθεί και να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, ειδικά με την online που είπε ο Μάριος, που πραγματικά κάνει καλύτερη κάθαρση ουσιών από ό,τι παλιότερα. Να μας το πείτε αυτό, πώς γίνεται η online. Η online ουσιαστικά βασίζεται σε μία αρχή. Επειδή το αίμα μας καθαρίζεται, περνάει από ένα φίλτρο και έρχεται σε επαφή με νερό ουσιαστικά, μαζί με κάποιες ουσίες, το νερό αυτό πρέπει να είναι υπερκαθαρό. Ναι. Όσο πιο καθαρό είναι, τόσο πιο καλή είναι η αιμοκάθαρση που κάνει ασθενής. Και επίσης, όσο μεγαλύτερη κάθαρση ουσιών έχουμε από το φίλτρο, τόσο καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, με τις νέες εξελίξεις, με τα υπερφίλτρα που έχουμε, ας πούμε, και με το υπερκαθαρό νερό που έχουμε, μπορούμε να κάνουμε online παρασκευή διαλύματος, δηλαδή το ίδιο το μηχάνημα φτιάχνει το τελικό διάλειμμα με υπερκαθαρό νερό, με αποτέλεσμα η αιμοκάθαρση να είναι πολύ πιο ασφαλής, να προκαλεί πολύ λιγότερα προβλήματα και να παρατείνει την επιβίωση των ασθενών πολλά χρόνια. Δηλαδή, έχουμε ασθενείς που κάνουν 30-40 χρόνια αιμοκάθαρση. Τι λέτε. Ναι, έτσι. Εντάξει, αυτή είναι η εξαίρεση και αποτελούν έτσι ιδιαίτερους ασθενείς, αλλά. Έχει βελτιωθεί πολύ και το κομμάτι αυτό. Βέβαια, δεν είναι μόνο η αιμοκάθαρση, υπάρχει και η περιτονιακή κάθαρση, η οποία ειδικά τα πρώτα χρόνια είναι ενδεχομένως καλύτερη και από την αιμοκάθαρση. Δηλαδή, ένας που περιμένει μεταμόσχευση, ας πούμε, και ξέρει ότι θα μεταμοσχευτεί σε 4-5 χρόνια γιατί έχει κάποιο δότη, είναι καλύτερο να κάνει περιτονιακή κάθαρση. Έχει καλύτερη επιβίωση. Και την κάνει και στο σπίτι του. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της περιτονιακής, χωρίς πολλά μηχανήματα, είναι πολύ πιο απλή. Είναι πιο εύκολη η διαδικασία. Πιο απλή, ναι, εντάξει, χρειάζεται μια εκπαίδευση 2-3 εβδομάδες του ασθενούς. Από εκεί πέρα, μετά ο ασθενής ο ίδιος έχει την ευθύνη της θεραπείας του και μπορεί να την κάνει στο σπίτι του, μπορεί να πάει σε ένα ξενοδοχείο να την κάνει, μπορεί να ταξιδέψει. Έχει πολύ μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας και έτσι αυτό διατηρεί λίγο και τη δουλειά του και την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και όλα αυτά τα πράγματα. Και την κοινωνική του ζωή. Κοινωνική γιατί ζωή. Έχουμε συζητήσει πόσες φορές για το θέμα της αιμοκάθαρσης. Απλά είναι περιορισμένη η περιτονιακή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα 5-6% των ασθενών είναι σε περιτονιακή κάθαρση γιατί. Για διάφορους λόγους, οι οποίοι ίσως δεν είναι αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε τώρα. Αυτό που έχει σημασία όμως να πούμε είναι ότι από μακρισμένα μέρη, ειδικά τα νησιά, θα πρέπει να είναι, εκεί πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα περιτονακής που δυστυχώς δεν υπάρχει. Έτσι, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να λύσει η πολιτεία και εμείς. Σε νησιά στα οποία δεν υπάρχουν και μονάδες νεφρού, σε μικρά νησιά. Ναι, παράδειγμα, η Κάσος, η Κάρπαθος, ας πούμε. Ναι, και στην Κρήτη τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα σε κάποιες περιοχές. Από κάποια βιώσει. Δηλαδή από τη Γάβδο, ας πούμε, Σιτία, αυτά τα μέρη χρειάζονται περιτονακή. Αλλά καλύπτουμε και όλο το Αιγαίο. Δηλαδή έχουμε από όλα τα νησιά, Νάξο, Κάρπαθο κτλ. Από παντού έρχονται ασθενείς, ακόμα και από τη Ρόδο που κάνουν περιτονακή κάθαρση. Και είναι πολύ πιο απλή σε σχέση με την αιμοκάθαρση. Και βέβαια το πρόγραμμα μεταμόσχευσης. Εμείς έχουμε αναπτύξει έχουμε ιατρείο μεταμόσχευσης κάθε Δευτέρα, παρακολουθούμε περίπου τους 100 μεταμοσχευμένους. Περίπου πόσους μεταμοσχευμένους, δεν θυμάστε. Θυμάμαι, πώς δεν θυμάμαι. Ναι. Ουσιαστικά η Ανατολική Κρήτη, που εμείς καλύπτουμε το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο, τα Χανιά έχουν δική τους αυτόνομη κλινική. Είναι γύρω στα 100 άτομα που παρακολουθούνται. Έχουμε ειδικό ιατρείο γι' αυτό κάθε Δευτέρα. Και πραγματικά υπάρχει έτσι μια καλή, ας το πούμε, υπάρχει μια δομή που χειρίζεται και μπορεί να χειριστεί τέτοια δύσκολους ασθενείς, γιατί η μεταμόσχευση έχει τις δυσκολίες της, ως προς τα φάρμακα. Ναι, μένεις αφήνει τελείως ελεύθερο, αλλά δεν πάβει να παίρνεις φάρμακα, να έχεις κάποια προβλήματα, ας πούμε, όσον αφορά τις λοιμώξεις, την άμυνα του οργανισμού και γι' αυτό χρειάζεται ένα οργανωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης αυτών των αρρωστών. Βέβαια. Ναι. Εμείς τώρα έχουμε μια οργανωμένη και κλινική. Ναι. Έχουμε τους... Ναι. Ξέρετε πού θα το πάω. Έχουμε την οργανωμένη κλινική, νομίζω έχουμε τις δυνατότητες. Να σε διακόψω λίγο. Από ανθρώπινο δυναμικό είναι από τις πιο έτσι, κλινικές, χωρίς να θέλω να ευλογήσουμε εδώ τα γένια μας, είναι από τις κλινικές που σέβονται τον ασθενή και είναι πάντα κοντά στον ασθενή. Επειδή έχω γυρίσει και πάρα πολλά νοσοκομεία και έχω πάει σε πάρα πολλά μέρη ανά τον κόσμο, τέτοια έτσι σύμπνοια και ενσυναίσθηση προς τον ασθενή δεν έχω δει σε άλλες κλινικές. Πώς θα γίνει τώρα να κάνουμε και μεταμοσχεύσεις εδώ. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί τα έχουμε όλα, κύριε Στυλιάνο. Να σου πω μέρη, συγγνώμη τώρα. Ξαναπαρεμβαίνω, έτσι. Εδώ είμαστε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, γιατρέ μου, που έχει μείνει με έναν χειρούργο μεταμόσχευση και δύο. Που παλιότερα υπήρχαν 5 και 6. Ναι. Αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα. Πώς δηλαδή θα... Πάντα στην Ελλάδα, στην υγεία, πάσχουμε από ανθρώπινο δυναμικό.
Πάντα. Ενώ γνώμη, έχουμε καλούς γιατρούς. Η δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να αναπτυχθούν τα κέντρα μεταμόσχευσης που υπάρχουν σήμερα, ούτως ώστε να γίνονται όχι 200 μεταμόσχευσης το χρόνο, αλλά 400. Και πιο σημαντικό είναι να έχουμε ένα καλά οργανωμένο κέντρο παρακολούθησης των μεταμοσχευμένων για μια ζωή. Η μεταμόσχευση είναι μια χειρουργική πράξη που γίνεται σε μια μέρα. Χρειάζεται ένα 2-3 εβδομάδες παρακολούθηση μέσα στο νοσοκομείο. Δεν είναι υποχρεωτικό να φτιάξουν πρόγραμμα οξείας μεταμόσχευσης εδώ. Η χρόνια μεταμόσχευση έχει τη μεγαλύτερη αξία. Να έχουμε ένα καλό ιατρείο μεταμόσχευσης νεφρού και για να είμαστε ειλικρινείς, παρακολουθούν και τους άλλους μεταμοσχευμένους. Δηλαδή, μεταμόσχευση ύπατος, καρδιάς νεφρού. Όλοι περνάνε και από το νεφρολογικό ιατρείο, γιατί έχουν θέματα και με τα νεφρά. Οπότε στην πράξη παρακολουθούμε όλους τους μεταμοσχευμένους. Είναι δηλαδή ένα ιατρείο μεταμοσχεύσεων, όχι μόνο νεφρού. Έχουμε όλη τη δύναμη που χρειάζεται αυτή τη στιγμή σε όλη την νεφρολογική. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο το, η ναι. νεφρολογική, είναι το, η μονάδα τέχνη του νεφρού, ναι. είναι το εργαστήριο που λέτε, είναι η έρευνα. Ναι, είναι η μονάδα περιτοναϊκής. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε πάρα πολύ δύσκολη περίοδο με το COVID, όπου πραγματικά αποδιοργανώθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Η κλινική δηλαδή χρειάστηκε να μετακομίσει 3-4 φορές. Τώρα έχει ξαναοργανωθεί, είμαστε πλέον στη θέση μας. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού, η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς έχουμε, για παράδειγμα, 6 θέσεις επιμελητών και είναι αυτή τη στιγμή 3 καλυμμένες. Ναι, υπάρχει πρόβλημα δηλαδή σε αυτό. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μεταμόσχευσης, περιτοναϊκής, αιμοκάθαρσης. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στα άλλα νοσοκομεία. Να πω εδώ ότι στο νομό μας, ας πούμε, το Βενιζέλιο έχει τη μεγαλύτερη μονάδα αιμοκάθαρσης. Προσφέρεται τεράστιο έργο και εκεί. Η ιδιωτική μονάδα είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Το Παπαγνή μαζί με τους περιτοναϊκούς είναι τεράστια επίσης μονάδα. Έχει 125 αρρώστους μαζί με τους περιτοναϊκούς. Μιλάμε για τρεις πολύ μεγάλες μονάδες. Είναι τυχερό το Ηράκλειο από αυτήν την άποψη, οι οποίες ευτυχώς συνεργάζονται άριστα. Δηλαδή, μπορεί να είναι η ιδιωτική μονάδα η Μεσόγειος, αλλά έχουμε άριστη συνεργασία με τους γιατρούς. Έτσι και εμείς αποτελούμε ουσιαστικά ένα κέντρο όπου για όλα τα προβλήματα έρχονται οι ασθενείς σε εμάς. Για να λυθούν, ξέρω εγώ, είτε αφορούν αγγιοχειρουργούς κτλ. Επομένως, είναι μια κλινική η οποία παίζει ένα κεντρικό ρόλο για όλη την Κρήτη και για τα νησιά. Είναι η μοναδική κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση, ενδεχομένως αυτά να μην τα ξέρετε, ένας ο προσδρόμος αφορά νευρολογικές παθήσεις, αιματολογικές παθήσεις. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το κάνουμε για όλη την Νότια Ελλάδα. Και πραγματικά χρειάζεται στήριξη. Εκεί τώρα, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και τα παράπονά μας, υπάρχουν όλα αυτά. Ναι. Κάτι πιστεύουμε ότι θα λυθούν σιγά σιγά, ελπίζουμε μάλλον να λυθούν. Έτσι. Και αυτά ακούμε. Υπάρχουν τέτοιες υποσχέσεις για προσλήψεις κτλ. Αλλά ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε. Το περίμενε, ναι, κύριε Καθηγητή. Δεν έχουμε δει πολλά πράγματα. Λοιπόν, ο τηλεοπτικός χρόνος, ξέρετε, είναι αδυσόπιτος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ και μιλήσαμε. Ελπίζω να μας άκουσαν οι συμπολίτες μας. Και ένα μήνυμα μόνο θέλω να δώσω στους ασθενείς με νευρική ανεπάρκεια. Επειδή συχνά υπάρχει απογοήτευση, ειδικά όταν φτάνουν στο τέλος, και το λέω πάντα όταν φτάνει η ώρα της αιμοκάθαρσης, ότι εδώ υπάρχει ελπίδα ότι η αιμοκάθαρση δεν είναι το τέλος της ζωής. Πραγματικά έχουν μια πολύ καλή ποιότητα ζωής, ειδικά αν έχουν ένα καλό σύστημα υποστήριξης νοσηλευτικό. Και από εκεί και μετά συνειδητοποιούν και αυτοί αμέσως ότι όντως δεν τελειώνει η ζωή στην αιμοκάθαρση, έχουν μια καλή ποιότητα ζωής και έπεται και η ελπίδα της μεταμόσχευσης. Επομένως, αυτό που θέλω να δώσω σαν μήνυμα ότι υπάρχει πάντα η ελπίδα και δεν πρέπει να την το καλύτερο να μήνυμα για να κλείσουμε, κύριε Καθηγητά. Αυτό. Σας ευχαριστούμε θερμά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε και να κλείσω να πω εγώ ότι να είμαστε και κοντά στο Σύλλογο Νεφροπαθών του Νομού Ηρακλείου, ο οποίος κάνει έτσι ένα καινούριο ξεκίνημα. Η πρόεδρος Ειρήνη Μαρκετάκη, η οποία είναι γνωστή σε όλους μας, κάνουμε το ξεκίνημα να είναι κοντά στο Σύλλογο. Ο Σύλλογος είναι η φωνή τους, είναι η φωνή τους που μπορεί να τους βοηθήσει και να διεκδικήσουν πράγματα, αλλά και σε ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Πάμε διαφημίσει για να πάρω τηλέφωνο την Ειρήνη Μαρκετάκη να τη πω τώρα που είναι πρόεδρος και δεν μου το έχει πει τόσο καιρό. Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Πάμε διαφημίσει γρήγορα και επιστρέφουμε.